καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων για άλλη μια εκπομπή πάλι μαζί να σχολιάσουμε πολλά θέματα επίκαιρα και όλε πολλές φορές αλλά και παλιά που θα μας αποσχολήσουν θα ξεκινήσω να σας δίνω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 2313 022 040 στο email μας στο radiopapaki.org και σελίδα μας στο facebook ο λόγος της ορθοδοξίας πριν ξεκινήσω το θέμα που έχουμε αναγγείλει και το έχουμε αφήσει μισό από την προηγούμενη φορά περί παλαιού ημερολογίου και νέου ημερολογίου, θα υπενθυμίσω και εγώ με τη σειρά μου τον αγώνα που κάνει αυτό το φιλότιμο και τίμιο κανάλι για τον αγώνα μας για τη Μακεδονία μας. Όλοι πρέπει να δώσουμε την Κυριακή στο, στο παρόν στο συλλαλητήριο. Το κανάλι κάνει ένα τρομακτικό αγώνα να τον καλύψει και από αυτή τη θέση θέλω να του δώσω συγχαρητήρια γιατί και πατριωτικά εκφράζεται και με πίστη εκφράζεται και αγάπη για την πατρίδα έχει και κότσια τελικά διαθέτει και μας φιλοξενεί και εδώ εμάς να λέμε τόσες θεολογικές αλήθειες που ειλικνά δεν ξέρω αν θα υπάρξει άλλο ποτέ κανάλι να φιλοξενήσει τέτοιο λόγο λόγο που ενοχλεί, λόγο που πονάει, λόγο που τριβελίζει τα αυτιά των ηθινόντων και τελικά είναι δύσκολος αυτός ο λόγος γιατί ενοχλεί και ενοχλεί πολλούς τέλος πάντων σας ξαναλέω όλοι στο συλλαλητήριο κανείς να μην λείψει όλοι να δώσουμε το παρόν όλοι θα είμαστε εκεί το κανάλι σας είπα θα το καλύψει με όλες του τις δυνάμεις τις μικρές, μεγάλες αυτές που διαθέτει θα το καταφέρει και θα το παλέψει για να δώσει τη, τον παλμό της εκδήλωσης, να τη βγάλει σε όλο τον κόσμο. Θα πάρουν από εμά, η Αυστραλία, η Αμερική, όλοι μέσω Ιντερνετικά θα συνδεθούν και θα βλέπουν όσοι δεν μπορούν να έρθουν που ζουν σε σχατιές του κόσμου να βλέπουν αυτό το μεγαλειώδε συλλαλητήριο. Και προσέξτε, είχα κάνει και μια ανακοίνωση στο Ιντερνετ, στο Facebook. Ότι τώρα τελευταία εμφανίζεται η κυβέρνηση να αναδιπλώνεται πάνω στο θέμα των Σκοπίων. Νομίζω, πιστεύω, δική μου άποψη είναι. Ε, δεν μπορώ να την τεκμηριώσω κιόλα, αλλά είναι τακτικισμό των αριστερών κυβερνήσεων και των οποιοδήποτε. Δεν ε, μιλάω τώρα κομματικά. Τακτικισμοί είναι αυτοί για να θεωρήσει ο κόσμο ότι εντάξει, έγινε μια κινητοποίηση ε, από τα διάφορα μέσα. Ε, μην πάμε τώρα στου συλλαλτούρι αφού αναδιπλώθηκε η κυβέρνηση. Και πάει φαίνεται ότι πάει να μαζέψει το θέμα πίσω της ονομασίας των Σκοπίων, να μην πάμε. Και μετά θα βγουν την άλλη μέρα και θα πούνε να, μαζεύτηκαν 5.000-10.000 άτομα ε, κάτω στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί τελικά εκεί θα γίνει η συγκέντρωση, δεν μας χωράει ο Λευκός Πύργος, πιστεύουμε. Και θα πούνε ότι να, τελικά βλέπετε ότι δεν είναι πολλοί αυτοί που διαμαρτύρονται, ποιος ο λόγος να μην δώσουμε το όνομα και μετά θα μας πιάσουν στον ύπνο. Κορόιδα. Και δεν θα μπορούμε να πούμε και τίποτα. Θα πει να, εσείς που διαμαρτύρεσαι πώς ήταν, τρεις και ο κούκος. Γι' αυτό όλοι πρέπει να δώσουμε το παρόν. Αυτά ε, περί του θέματος της ονομασίας και του συλλαλητηρίου. Ας έρθουμε τώρα στο θέμα που είχαμε αφήσει από την προηγούμενη εκπομπή, ανοιχτό, την αλλαγή του εορτολογίου και τον διχασμό των Ελλήνων, Και τελικά αυτό ήταν και ένας σκοπός, να μας διχάσουν και να μας διασπάσουν και να μην είμαστε ενωμένοι, να μην είμαστε μια γροθιά, να μην μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Είχα πει ότι είχε στείλει μια εγκύκλιο ο Δωρόθεος Προύσης και παραλαμβάνω ποιος ήταν ο Δωρόθεος Προύσης, ήταν το ποτηρητής του θρόνου το 1920, γιατί ήταν σε χειρία ο πατριαρχικός τρόνος του Κωνσταντινούπολεως και αυτός ο στοποτηρητής απέστειλε εκείνη την εγκύκλιο προς τα σαπανταχού εκκλησίας του κόσμου. Εδώ πανταχού εκκλησίες δεν απευθύνει σε ορθόδοξες εκκλησίες, αυτήν σε Αγγλικανούς, σε Προτεστάντες, σε Ρωμαιοκαθολικούς, σε Παπικούς δηλαδή, σε όλους τους ερετικού, σε μονοφυσίτες, σε όλους. Είχαμε δει τις θέσεις αυτής της επιστολής όπου εκεί μέσα στις διάφορες θέσεις είναι καμιά δεκαριά θέσεις αυτές είναι μέσα συμπεριλαμβάνεται και η αλλαγή του, εορτολογίου προκειμένου να συμπλεύσουν με τον κοινό εορτασμό τη της δίσεως του Πάπα είχαμε αφήσει τις δύο τελευταίες που δεν τις είχαμε σχολιάσει και ποια είναι αυτές και θα τις δούμε τώρα, δείτε πόσο σύγχρονο και ταυτόχρονα, αν και είναι παλιό το θέμα, πόσο σύγχρονο είναι. Στη Σύνοδο της Κρήτης, ο ο Βαρθολομέος είπε ότι εμείς είμαστε στη γραμμή που χάραξε η εγκύκλειος του 1920. Είναι, είπαμε, το Ευαγγέλιο των Οικουμενιστών. Το Ευαγγέλιο αυτών που θέλουν να διαλύσουν την πίστη μας και την Εκκλησία μας. Εκεί άφηνε μία θέση ακόμα ο Δωρόθεος Προύσης ε, με τον διακανονισμό εγγράφη, με τον διακανονισμό μεταξύ των διαφόρων ομολογιών του ζητήματος των μεικτών γάμων. Να διακανονίσουμε δηλαδή το θέμα, να ε, διαθετήσουμε το θέμα των μεικτών γάμων. Μεικτών γάμων εννοεί γάμο Ορθοδόξων με Προτεστάντες, με Αγγλικανούς, με Δυτικούς, Παπικούς κτλ. Τώρα στη Σύνοδο της Κρήτης, πήραν αυτή την απόφαση και διευθετούνται οι μεικτοί γάμοι. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνε τη Εκκλησία μα που απαγορεύουν αυτού του γάμου, του θεωρούν άθεσμου και ω ανύπαρκτου. Ως δεν έχουν καθόλου βάση να γίνουν αυτοί οι γάμοι. Και αν λέει συνήθισαν τέτοιοι γάμοι, είναι άκυροι. Υπάρχουν αυτοί οι κανόνε. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι κανόνε τη Εκκλησία μα. Αυτοί, παρά τι αποφάσει των Οικουμενικών Συνόδων και των Κανόνων, επιτρέπουν τους μικτούς γάμους και το είχαν βάλει στην ατζέντα τους για να το εφαρμόσουν από το 1920. Βλέπετε μεθοδικά σιγά σιγά η μασονία και ο οικουμενισμός δουλεύει εναντίον των κανόνων και των, α, της εκκλησίας και της ορθοδοξίας. Και τώρα στο Κολυμπάρι το 16 το καλοκαίρι στην Κρήτη αποφάσισαν ότι επιτρέπονται οι μεικτοί γάμοι. Και στο τέλος έχουν και την τελευταία παράγραφο με την πρόθυμη τέλος και αμοιβαία υποστήριξη των εκκλησιών στα θρησκευτικά έργα της φιλανθρωπίας. Πουθενά δεν μιλάνε για ευαγγελισμό του κόσμου. Για φιλανθρωπία μιλάνε. Τι είναι η εκκλησία. Ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Θα κάνει τη φιλανθρωπία της εκκλησία αλλά το κύριο, ο, κύριο, η κύρια, ο κύριος ρόλος της, η κυρία ε, επειδή ο είναι ο Ευαγγελισμό του κόσμου ο Χριστός είπε τους μαθητές μαθητεύσατε πάντα τα έθνη δεν είπε πάτε να κάνετε φιλανθρωπίες σε όλα τα έθνη τι φιλανθρωπίες να κάνουν οι μαθητές γυμνοί και εξυπόλοιτοι ήταν και κλείνει αυτή η περίφημη επιστολή όπως είπαμε είναι αυτό το Ευαγγέλιο των Οικουμενιστών θα είναι η προσέγγιση των Εκκλησιών χωρί καχυποψίε εντονότερη υπέρ του σώματος της Εκκλησίας χρήσιμη και ωφέλιμη. Πώς χωρίς κακή υποψία, αφού ξέρουμε και σήμερα ακόμα το... ο Πάπας δουλεύει εναντίον της Ορθοδοξίας. Ο Πάπας δεν ήταν αυτός που χρηματοδότησε τον βομβαρδισμό της Σερβίας. Ο Πάπας δεν ήταν αυτός που αναγνώρισε τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία και μάλιστα πίθινε πρόπερση και χαιρετισμό στη μακεδονική λεγόμενη γλώσσα. Ποια καχή υποψία. Αυτό συνέχεια διαβάλλει και Ορθοδοξία και Ελλάδα. Δεν θα είμαστε καχύποπτοι απέναντί του. Και συνεχίζω το κείμενο. Ο φοβερός παγκόσμιος πόλεμος που μόλις έληξε ε, είναι μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, είπαμε το κείμενο, είναι το 1920. Ε, απαιτείται λέει η φροντίδα και προσοχή εκ μέρους των εκκλησιών να κλείσουν οι πληγές. Και αρχίζουν και μιλάνε για τον αλκοολισμό, για διάφορα τέτοια θέματα. Άρε μάρε κουκουνάρε να περνάει ο χρόνο και να μπερδεύονται. Πίσω δηλαδή από όμορφε λέξει και τάχα επιδιώξει ε, φιλανθρωπία, κρύψανε όλο αυτό που πήγαιναν να κάνουν ει βάρο τη Ορθοδοξία. Γιατί, λέει, ε, μας διδάσκουνε. Δείτε πώ ακριβώ το λέει. Ε, τα κράτη δημιούργησαν την κοινωνία των εθνών για να υπερασπιστούν το δίκαιο. Ποια κοινωνία σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών τότε το λέγανε κοινωνία των εθνών. Ποιο δίκαιο υπερασπίστηκαν. Πότε υπερασπίστηκαν το δίκαιο αυτό ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ο οποίος είναι κάτω από την ε, επικυριαρχία της Μασονίας. Ποτέ. Τι έκανε ο Οργανισμός εθνών, όταν βιβαρδιζότανε η Σερβία. Τι έκανε όταν γινόταν η γενοκτονία στο Κόσοβο εναντίον των Σέρβων. Τι κάνει σήμερα όταν τα, τα, εθνικά μας, τα ζωτικά μας θέματα απειλούνται. Τίποτα δεν κάνει. Τι έκανε στην εισβολή στην Κύπρο. Τίποτα δεν έκανε ο οργανισμός Ηνωμένων Και μάλιστα λέει πρέπει να εφαρμόσουν το πνεύμα του, του Ευαγγελίου όπως λέει και οι πολιτικές αρχές. Ακούστε παράνοια, ποιε πολιτικέ αρχέ εφαρμόζουν το Ευαγγέλιο ή το πνεύμα του Ευαγγελίου, ποιε πολιτικέ αρχέ, πού τι είδαν αυτέ οι πολιτικέ αρχέ που εφαρμόζουν αυτό το Ευαγγέλιο, Οι πολιτικέ αρχέ, το μόνο που του ενδιαφέρει είναι τα συμφέροντά του ε, και ό,τι άλλο θέλετε, η καλοπέρασή του και πολλά και πολλά άλλα. Το μόνο όμω που δεν του ενδιαφέρει είναι το δίκαιο και το σωστό. Πάμε λοιπόν τώρα, αφού εξαντλήσαμε την επιστολή αυτή του Δωροθέου Προύσης, θα την βρίσκουμε σε πολλές πολλές εκπομπές, ε, όχι που αφορά το ημερολόγιο, α, που αφορά όμως τον οικουμερισμό, που, 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 ό, πολλά θέματα, θα την βρίσκουμε μπροστά μας και θα την συναντάμε. Σας είπα από το 1920 που γράφτηκε, το 2016, την μνημόνευση ο Πατριάρχης Βαρθολομέος. Το σε εισαγωγικά, βάλτε το, μην το λέω πάντα. Λοιπόν... Ε, αρχίζουν λοιπόν και πέφτουν οι διεργασίες για να αλλάξουν το εορτολόγιο. Στην ε, Ελλάδα τώρα, γιατί είπαμε αυτά περί Πατριαρχείου Κωνσταντινού Πόλεου, στην Ελλάδα ε, αρχίζει και βράζει το θέμα της αλλαγής του ημερολογίου καταρχήν, δεν τίθεται εορτολογίο προς το παρόν, ότι να συμπλέψουμε και εμείς με τα σύγχρονα πολιτισμένα κράτη της Δύσεως, να, έχουμε, να μην έχουμε 13 μέρες διαφορά κλπ. κλπ. Η τότε Εκκλησία της Ελλάδος, Έβαλε μία επιτροπή. Σε αυτή την επιτροπή ήταν διάφοροι καθηγητές πανεπιστημίου για να δουν και να μελετήσουν το θέμα. Ένας εξ αυτών που συμμετείχε στην επιτροπή ήταν ο Χριστόστομος ο Παπαδόπουλος. Ποιο καλό παιδό είναι αυτός ο Χριστόστομος ο Παπαδόπουλος. Αρχιμανδρίτης ήταν τότε, καθηγητής ε, της ιστορίας στο Πανεπιστημίο Αθηνών, τη Θεολογικής Σχολής και ήταν εφημέριο στα βασιλικά ανάκτορα. Αυτός λοιπόν ο Χρυσόστομος ο Παπαδόπουλος συμμετείχε σε μια επιτροπή υπό τον Κοφινά της Τσιτσεκλία Λιβιζάτο ε, έτεροι καθηγητές πανεπιστημίων για να μελετήσουν το θέμα της αλλαγής του ορτολογιού. Και αυτή η επιτροπή κατέθεσε ένα ε, πόρισμα προς το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελλάδος. Δείτε τι λέει τώρα και τι αποφασίζει αυτή η Επιτροπή, τι γράφουνε και θα δείτε αυτά που γράφουνε σε πόσο λίγο καιρό μετά τα νερούνε. Το, το πόρισμα λοιπόν έλεγε προς το Υπουργικό Συμβούλιο, σας το διαβάζω, η Εκκλησία της Ελλάδος Ω και η λιπέ ορθόδοξη αυτοκέφαλη εκκλησία, αν και ανεξάρτητη εσωτερικώ, είναι όμω στενώ συνδεδεμένε προ και ηνωμένε δια τη αρχής τη πνευματική ενότητα τη Εκκλησία. Ε, το μεταφράζω με περίληψη ότι οι εκκλησίες οι αυτοκέφαλες εννοείται της Σερβίας, Βουλγαρίας, Ελλάδος, Ρουμανίας όπου αλλού υπήρχαν, υπάρχουν ορθόδοξοι εκκλησίες είναι ενωμένε μεταξύ τους λέει και έχουν μια πνευματική ενότητα. Σωστό είναι αυτό. Και αφού έχουν αυτή την πνευματική ενότητα συνεπώς ουδεμία τούτον δύναται να χωριστεί το λοιπόν καμία δηλαδή δεν μπορεί να, να αποχωριστεί από τις άλλες και να αποδεχθεί νέων ημερολόγιων χωρίς να καταστεί σχισματική απέναντι των άλλων. Βλέπετε τι λέει το, δι, το πόρισμα των πέντε πανεπιστημιακών καθηγητών, ότι δεν μπορεί μονομερός μία εκκλησία να αλλάξει το εορτολόγιο και να μην καταστεί σχισματική. Αυτό λέει το πόρισμα τους. Δεν είναι δικό μου πόρισμα, των καθηγητών του πανεπιστημίου. Τον θα μου πεις, ποιοι ήταν αυτοί, θα το δούμε, θα δούμε, έχουμε να βρούμε πολλά και να ανακαλύψουμε πολλά πράγματα που ο κόσμος αγνοεί και νομίζει παρανοιχίδα την αλλαγή του εορτολογίου. Αλλά είναι μεγάλη πληγή για το, για το έθνος. Για το έθνος είναι πληγή. Είναι πληγή αύριο με το παλαιό ημερολόγιο, το παλαιό εορτολόγιο να έχουμε θεοφάνεια και άλλοι να αγνοούν ότι είναι τα θεοφάνεια. Ή όταν έχει το νέο ορτολόγιο η θεοφάνεια εμείς ε, είμαστε μέσα σε νηστίσιμη περίοδο. Γι' αυτό δίχασαν το έθνος, δίχασαν το λαό, δίχασαν το κράτος. Καταλήγει λοιπόν το πόρισμα αυτού της επιτροπής όθεν και η Εκκλησία της Ελλάδος όπως μεταβάλλει το εκκλησιαστικό νημερολόγιο αυτή είναι απαραίτητον και οφείλει η να μην αποσχιστεί των λοιπόν Ορθοδόξων Εκκλησιών. Λοιπόν, δεν μπορεί λέει, να μεταβάλλει για να μην αποσχιστεί ή να μην αποσχιστεί των λοιπόν Ορθοδόξων Εκκλησιών, για να μην γίνει σχισματική έναντι των άλλων Εκκλησιών. Οι άλλε Εκκλησίε είχαν πολιτισκοπηθεί λίγα χρόνια πιο μπροστά. Αυτό το πόρισμα είναι το 1923 που σας λέω. Είχαν βολιδοσκοπηθεί λίγο το 1920 περίπου τότε με την εγκύκλιο που έστειλε ο Δωρόθεος Προύσης και όλες ήταν αρνητικές Εκτό από κάνα δύο το οποίο είπαν πρέπει να το συζητήσουμε, αλλά όλοι μαζί. Δεν είπαν καταρχήν όχι, αλλά είπαν να το συζητήσουμε. Αλλά δεν είπαν και ναι. Λοιπόν, η αλλαγή λέει ου μόνο την ενότητα και αρμονία της όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας θέλει καταστρέψει να το αυτό που σας έλεγα, θα, δεν θα καταστρέψει μόνο την ενότητα και αρμονία της, ολ, της όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας και τη δύναμη αυτή θα μειώσει. Γιατί τη διασπάει. Σαφώς το διασπασμένο είναι εύκολο να το νικήσεις. Αλλά και από εθνικής απόψεως είναι ασύμφορον και επιζήμιον. Βλέπετε, αντιλαμβάνεται η Επιτροπή ότι και από εθνικής απόψεως είναι επιζήμιον. Και τα συναντάμε σήμερα μπροστά μας όλα αυτά τα προβλήματα με όλους αυτούς που διέσπασαν το έθνος και επιτρέπουν να περάσουν στην πλάτη μας τέτοια, ε, τέτοια, νομοσχέδια εναντίον της πατρίδος, εναντίον του ελληνισμού, εναντίον της πίστεώς μας, εναντίον των εκκλησιών, εναντίον των πάντων. Λοιπόν, διαπάντα τους ανωτέρου λόγους, έτσι κλείνει λοιπόν το πόρισμα της Επιτροπής, διαπάντα στους ανωτέρους λόγους, κρίνομαι πρέον να διατηρηθεί. Ενισχύει ως εκκλησιαστικών ημερολόγιων του Ιουλιανών. Αυτό που λέμε παλαιό ημερολόγιο λέγεται και Ιουλιανό ημερολόγιο γιατί το έκανε ο Ιούλιος Κέσσαρ. Το νέο ημερολόγιο το λέγεται και Γρηγοριανό γιατί το έκανε ο Πάπας Γρηγόριος. Τα, τα είχαμε πει αυτές τις προηγούμενες εκπομπές. Αυτό λοιπόν πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ του εκκλησιαστικών ημερολόγιων, καθώς ό, δηλαδή αφορά και τα θρησκευτικά σε ορτάς και τα της Εκκλησίας σε γέννη, μέχρι σου να συνοηθώσει και να συνενέσει στη μεταβολή να αυτό πάει σε Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή το αφήνει. Αν λέει συνοηθούν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες εκεί θα το ξαναδούμε το θέμα. Από μόνη της μονομερός η Ελλαδική Εκκλησία και μονομερό έγινε η αλλαγή του Ορθολογίου. Ξέρετε η Ελλάδα με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολη άλλαξαν. Άλλες, τα άλλα Πατριαρχεία αντέδρασαν και αντέδρασαν με πολύ σφοδρότητα και δεν άλλαξαν το ορτολόγιο όπως ακόμα δεν το έχει αλλάξει ε, τύπης μόνο όμως το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Όθεν με τα μακρά συζήτηση και μελέτη του θέματος, ως και πάντων των σχετικών προς αυτός ζητημάτων, συνετάξαμε το σχέδιο νόμου και έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε η συνέγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτά έλεγε το 1923 ο κοφινάς Αιγινίτης Παπαδόπουλος της, της Αλιβιζάτος, οι πέντε καθηγητές πανεπιστημίου, και ο, είπα, είπαμε ο ένας αυτός ο Χρυσόστομος ο παπαδόπουλο ήταν και η Αρχιμανδρίτης. Ξαφνικά τι γίνεται όμως. Τι τον τάζουν το Χρυσόστομο τον Παπαδόπουλο. Ποιοι τον πλευρίζουν. Τι γίνεται. Και μετά από λίγο ο Χρυσόστομος ο Παπαδόπουλος θα εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και μαζί με τον μασόνο, τον έτερο μασόνο Μελέτη ο Μεταξάκη θα αλλάξουν το εορτολόγιο. Τι άντρε είναι αυτοί, φορούσαν παντελόνια, είχαν λόγο τιμή να, να, καταθέτουν τέτοια πορίσματα στην κυβέρνηση δημόσια και να λένε ότι θα καταστεί σχισματική εκκλησία και μετά από λίγο θα αλλάζουν το ημερολόγιο έναντι τι, έναντι της Αρχιεπισκοπής έναντι της Μητρόπολης Αθηνών έγιναν πάρα πολλά ε, λίγο αργότερα τώρα λίγο αργότερα αυτός ο Χρυσοστόμος ο Παπαδόπουλος μετά το αυτό το πόρισμα του 23 θα γράψει στο Μητροπολίτη Διραχίου Ιάκωβων. και θα εκφράσει τι θερμές ευχαριστίες γιατί τον ευχαριστεί ως πλέον Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, έτσι. Είπαμε, έκανε κολοτούμπα. Όπως κάνουν κολοτούμπα όλοι οι σύγχρονοι πολιτικοί. Όπως κάνει κολοτούμπα και η κρατούσα εκκλησία που πρέπει να τους αποκηρύξουμε και να τους στείλουμε από εκεί που ήρθανε. Βλέπετε τι ζημιά προκάλεσαν. Έφεραν την την νεωτερικότητα μέσα στην Εκκλησία, έφεραν τον οικουμενισμό μέσα στην Εκκλησία, έφεραν την εξαθλίωση. Ο άνθιμο, ο Θεσσαλονίκη, φώναζε, φώναζε, φώναζε σε κάθε κήρυγμά του στι εκκλησίε για το θέμα των Σκοπίων και τώρα που έρχεται η ώρα να γίνει το συλλαλητήριο, ο άνθιμο βγάζει την ουρά του απ' έξω. Εγώ λέει, θα συνταχτώ, λέει, με αυτό που είπε ο Ιερώνημο. Ντροπή σα. Ντροπή Και έβγαλε και ο Ιερώνημο ανακοίνωση ότι ε, όποιο ιερέα και ο άνθρωπο την έβγαλε την ανακοίνωση. Όποιο ιερέα τη κρατούσε Εκκλησία έρθει στο συλλαλητήριο, δηλαδή του απαγορεύουν να είναι πατριώτε, θα σα κόψουμε το μισθό. Άντε ρε ναι, παπάδε του νοημερολογίου, πουλήστε την πατρίδα σα για να μην χάσετε το μισθό σα. Ντροπή σα. Βγαίνω από τα ρούχα μου και λέω άσχημε λέξει, αλλά ναι, ντροπή σας σας απειλούν ότι θα σας κόψουν το μισθό και εσείς για να μην χάσετε το μισθό σας δεν θα πάτε στο συλλαλητήριο. Δεν θα εμφανιστείτε εκεί πέρα. Αυτό τι είναι, η ιεροσύνη είναι ή είναι συμμονία. Έναντι των χρημάτων το κάνει όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο Χρυσό στον Παπαδόπουλο στέλνει θερμές ευχαριστίες στον Μητροπολίτη Δηραχείου. Γιατί ο αυτός ε, αντιπροσώπευε την Εκκλησία σε ένα πανορθόδοξο συνέδριο και είχε μεγάλη λέει, συμβουλή εις τον έργο και στην επιτυχία του σκοπού αυτού. Ποιος ήταν αυτός ο σκοπός ήταν η συνεργασία και η αλληλεγγύη με τα και χριστιανικά κοινότητα. Βλέπετε, αυτός ο Μητροπολίτης Δυραχίου είχε επικοινωνίες με τους ετεροδόξους και τον επικροτή του στέλνει «Μπράβο, καλά κάνεις, συγχαρητήρια, Μα λίγο πριν καιρό, λίγους μήνες πιο μπροστά Λες όποιος πειράξει το ορτολόγιο, Όποιος ε, θα καταστήσει σχισματικός. Τέτοιοι ήτανε Κολοτούμπες Όπως κολοτούμπες κάνουν όλοι τους σήμερα Θα συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα Μικρό είναι, σύντομο είναι Και πάλι σε λίγο κοντά μαζί σας Και πάλι κοντά σας φίλοι Μετά το μικρό μας διαλυματάκι. Θα θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό μας. Είναι το τηλέφωνο 2313 022 040 στο email μας radiopapakieoelas.org και σελίδα μας στο facebook ο Λόγος της Ορθοδοξίας. Και πάλι θα θυμίσω το συλλαλητήριο της Κυριακής να μην λείπει κανείς. Επανερχόμαστε στο θέμα της εκπομπής. Επανερχόμαστε σε αυτόν τον μοιραίο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον Χριστόστομο Παπαδόπουλο, ο οποίος εξαπάτησε πάρα πολλούς. Όταν έφερε το θέμα της αλλαγής του ορτολογίου στο, στη Σύνοδο, <coughs> εξαπάτησε τη Σύνοδο λέγοντας ότι το θέμα το έχει αποστείλει το Πατριαρχείο, το, το Πατριαρχείο δεν είχε, σας είχα πει ότι είχε αποστείλει μια διερευνητική επιστολή στα άλλα Πατριαρχεία, του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολο να το ξεκαθαρίσω, όπου οι περισσότερε εκκλησίε τότε και τα Πατριαρχεία ήταν αντίθετα και δεν ε, θέτανε καθόλου ε, θέμα αλλαγή εορτολογίου. Έρχεται λοιπόν σε σύνοδο και τότε τα πράγματα δεν ήταν και πολύ εύκολη επικοινωνία. Δεν όπως όπω σήμερα σήκος, το κινητό, βρίσκει τον οποιονδήποτε θέλει. Τότε υπήρχε και αυτή η δυσκολία της επικοινωνία. Και λέει εμείς στείλαμε επιστολές στα άλλα πατριαρχία και είναι σύμφωνα και είναι σε ε, αυτό το πνεύμα της αλλαγή του εορτολογίου. Οπότε παρασύρει όλη την ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και την Εκκλησία της Ελλάδος αλλά αφορά και είναι σύμφωνες και όλες οι άλλες εκκλησίες και τα άλλα πατριαρχεία. Οπότε ψηφίζεται το θέμα της αλλαγής του εορτολογίου από την Σύνοδο το 1924. Αντιλαμβάνονται οι ιεράρχες μετά από λίγο καιρό ότι τους εξαπάτησε και τότε βλέπουν όμως και τις αντιδράσεις των παλαιοημερολογητών ότι ξεσηκώθηκαν. Έχουν αντιληφθεί τι γίνεται. Ε, οι πιστοί αντιλαμβάνονται και χωρίς πολλά πολλά έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, έχουν ξεσηκωθεί και τότε για να τους κλείσει τα μάτια ο Χρυσόστομος ο Παπαδόπουλος τους λέει θα το αφήσουμε μόνο για δύο χρόνια το θέμα και μετά θα το ξανασυζητήσουμε. Δηλαδή το άφησε με προθεσμία δύο, δύο ετών και μετά θα το συζητήσουμε. Αυτή η προθεσμία, η διετία, ε, μάλλον η ξανα, να το ξαναφέρει το θέμα στη Σύνοδο και να το συζητήσουν δεν έρχεται ποτέ, δεν το έκανε ποτέ και με διάφορους τρόπους ε, κολοτουμπίστικους το κάλυψαν, το κουκούλωσαν και το άφησαν το θέμα και έτσι λοιπόν κατάφεραν και παγίωσαν αυτή την αλλαγή του εορτολογίου Πάμε λοιπόν σε μια άλλη ενέργεια του αυτού του Χρυσόστομου του Παπαδόπουλου που έκανε το 1927 τρία χρόνια μετά την αλλαγή του εορτολογίου έστειλε ένα πεσταλμένο στο Άγιο Όρος, Έστειλε ένα πεσταλμένο στο Άγιο Όρος τον Μαρονία στον Άνθιμο. α σύγχρονο Βέκο θυμίζει αυτό το πράγμα, ε. ε όπως ο Βέκος έστειλε εκείνη την ε, ε, αποστολή για να πάνε στους Αγιορείτες να τους αλλάξουν και όποιοι δεν άλλαξαν τους βάλανε και φωτιά και τους κάψανε στη Μονή του Ζωγράφου. Λοιπόν, στέλνει τον Μαρονία σαν ε, για να πάει... Ε, μασάζ το λένε οι πολιτικοί σήμερα ε, όταν θέλουν να περάσουν κάτι που αντιδράσει ότι πάνε και σε ψήνουν αρχίζει το ψυστήρι πήγε να ψήσει του Αγιορείτες τότε γιατί οι Αγιορείτες σαφώ ε, αντέδρασαν αποκήρυξαν το Πατριαρχείο ε, διέκοψαν κάθε επικοινωνία ε, μόνο και μόνο και ξέρετε ακόμα το, 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 το όρο διατηρεί το το παλαιό ημερολόγιο οι 19 μοναχές τύπη τώρα πλέον, γιατί βγαίνοντα έξω επικοινωνούν με το νέο ημερολόγιο. Μόνο η μονή εσφυγμένου, είπαμε, δεν, κρατάει το παλαιό ημερολόγιο, αλλά δεν έχει επικοινωνία με του νέου ημερολογίτε οικουμενιστέ. Στέλνει λοιπόν τον Μαρονία άνθιμον ε, για να παράσχει λέει συμβουλέ και εντολέ για τη εφαρμογή τη αλλαγή του ορτολογίου στο Άγιο Όρος. Αλλά τελικά εκεί βρήκε τότε οι πατέρες ακόμα δεν είχαν διαποτιστεί από το πνεύμα του οικουμενισμού ακόμα ήταν πατέρες φιλούσαν θερμοπύλες και γράφει λοιπόν ο Μαρονίας όταν βγήκε έξω γράφει το πόρισμά του θα λέγαμε ότι ε, και αυτό δημοσιεύτηκε και στον εκκλησιαστικό κύρικα. δηλαδή αυτά που σας λέω είναι σε εφημερίδα δημοσιευμένο εκκλησιαστική εφημερίδα μένα αλλά είναι ο εκκλησιαστικός κύριο, κήρυκας εεε λέει οι Αγιορείτες τι συζήτησε μαζί τους ο, Μα, ο Μαρονίας, ο Άνθιμος και ε, αποφάσισαν. Οι Αγιορείτες λέει έχουν τις τους υπόψη ε, τους όσα δημοσιεύτηκαν από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών ε, περί επιβαλλόμενων μεταρρυθμίσεων τη Εκκλησία και το Κλήρο ως και το Πατριαρχικό Διάγραμμα πε των Εργασιών της Μελούς Οικουμενικής Συνόδου Είπανε θα κάνουμε και μια οικουμενική σύνοδο, το συζητήσουμε το θέμα. Από τότε τους ψήνανε και λέει αφήστε θα την κάνουμε τη σύνοδο και θα λύσουμε το θέμα. Κάντε υπομονή. Τι λένε, τι λέγανε αυτοί που αποτυχίστηκαν τώρα. Θα κάνουμε υπομονή, θα μείνουμε εντό, θα μείνουμε εντό. Και αυτοί έτσι τους έλεγαν από τότε το 1920. Κάντε υπομονή, θα κάνουμε σύνοδο να το λύσει το θέμα. Έγινε η σύνοδος. Ε, ασχολήθηκε με το παλαιό ημερολόγιο. Καθόλου. Ήτανε στα προσυζήτηση θέματα και βγήκε. Για ποιο λόγο βγήκε, ας το, ας το, ας το, πούνε. Λες και το θεωρούσα παρανοχίδα. Λοιπόν, θεωρούσε την, την ενέργεια περί ημερολογίου ως πρόδρομον, δείτε οι με το πνεύμα τους, αντιλαμβάνεται τι γίνεται, ως πρόδρομον και άλλων επικείμενων μεταρρυθμίσεων. Αντιλήφθηκαν. Αφού ήξεραν όμω, σα είπα ότι ήταν ενήμεροι. Ήταν ενήμεροι πολλά χρόνια πιο μπροστά ότι τι επαναφέρουνε. Και άλλων επικείμενων μεταρρυθμίσεων διαλόγου ευνοήτου φρονούσαν ότι η ψυχή αυτών σωτηρία επιβάλλει τη στερεά και ακλώνει των αιμονήν ει πάντα σαν τα παρά των πατέρων ημί παρεδοθέντα. Προσέξτε, σωτηριολογικό το θέμα. Δεν λένε όχι εκεί το ένα το άλλο, δηλαδή δεν προσκομίζουν λόγους ανούσιους, σωτηρίας, θέτουν θέμα σωτηρίας. Πού είναι τώρα οι 19 μονές να, στε, να, να δούνε αυτή την, απο, την απόφαση τότε των αγιοριτών που ήταν θέμα σωτηρίας της ψυχής τους. Και αυτές κουλουτούμπα κάνανε. Ναι, και ενώ κρατάνε το παλαιό ημερολόγιο μέσα, βγαίνουν έξω, κάνουν γιορτές με το νέο, μπαίνουν μέσα, κάνουν γιορτές με το παλιό, ξαναμπαίνουν μέσα, εδώ νηστεύουν, εκεί δεν νηστεύουν, τα, τα έχουν κάνει μήλο, τα έχουν κάνει σαλάτα, Η σχιζοφρένεια στο μεγαλείο της. Και άμα τους θα πεις καμιά φορά, θυμώνουν κιόλα. Ε, παρονυχίδες είναι αυτά. Δεν είναι παρονυχίδες. Εσείς τα γράφατε το 1927. Οι δικοί σας αγιορείτες τα λέγανε. Εγώ αυτούς επικαλούμαι και σας τα λέω. Λοιπόν, επιβάλλει την στερά και ακλώνει τον αιμονή. Εις παρά των πατέρων παραδοθέντα. Πρέπει λέει να εμένουμε εκεί χωρίς ε, καμία εξαίρεση. Η υπερημερολογική απόφαση της μεγάλης εκκλησίας, μεγάλη εκκλησία λέγεται το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολος πολλές φορές και αλλιώ, εν άλλης λέξης, πολύ κακό ήχησε παρά τις πλήστης των αγιοριτών. Πάρα πολύ άσχημα τον δέχτηκαν οι αγιορείτες και προκάλεσε δυσμενέστατα σχόλια. Η Εναγή όροι καταλήγει το πόρισμα του Μαρονίας. Η Εναγή όροι Πατέρες είναι πρόθυμοι. Άλλοι δε και εύχονται είναι αμαρτυρήσωση. Όπως τότε ο Βέκος που έκανε τους μοναχούς του Αγίου Όρους να μαρτυρήσουν. Πού είστε Αγιορείτες τώρα, είστε έτοιμοι να μαρτυρήσετε, ή παίρνετε τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κάνετε δρύνα κρεβάτια και καστανιές κρεβάτια. Πού είναι εκείνο το πνεύμα των Αγιορτών Πατέρων που ήταν πρόθυμοι να μαρτυρήσουν. Ξαναδιαβάζω το κείμενο του απεσταλμένου του Πατριαρχείου του Ανθίμου. Είναι τυχαίο το Άνθιμος, τώρα μου έρθει στο μυαλό άνθιμο είναι και ο Αλεξανδρουπόλεο τώρα, ο οποίο είναι μέγα οικουμενιστή και βάζει μέσα στο ναό, προσέξτε, οι της τη αρχαία Ολυμπία με μανδύε και λευκά ρούχα και κάνουν ιεροτελεστίε στο Θεό Διόνυσο, στη Θεά μέσα σε εκκλησίες Αυτό είναι ο άνθιμο τώρα Αλεξανδρουπόλεο και ο άνθιμο Θεσσαλονίκη, ο οποίο και αυτό Είπε, μην πάει κανεί στο συλλαντηρίο, θα τον καθαρέσω. <συσίλω> Τι μα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν το βρίσκω τυχαίο το όνομα. Και ήταν και Μαρονία. Η Μαρονία, ξέρετε, είναι εκεί στην περιοχή τη Κομοτηνής. Όλοι από εκεί προήλθαν τα καλά παιδιά. Τυχαίο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ξαναδιαβάζω λοιπόν. Είναι πρόθυμοι και εύχονται να έχουν την ευκαιρία ένα μαρτυρίσωση η Παναγιώτης η μετέρα Παναγιώτης απευθύνεται λοιπόν στον Πατριάρχη χαρακτηρίζεται οριγενιστής και νεοτεριστής οριγενής ξέρεις ξέρετε καταδικάστηκε από Οικουμενική Σύνοδο σας θεωρούν οριγενιστή και νεοτεριστή θεωρείτε δε φρονούσα ότι δήθεν ουδέν ουσιώδες διαχωρίζει τη Μεγάλη Εκκλησία από τις παπικής και αγγλικανικής εκκλησίας, διότι υπεραμείνεται της μεταυτής ενώσεως. Γιατί λέει, σας θεωρούν εσά ότι δεν έχετε καμία διαφορά με την παπική και αγγλικανική εκκλησία. Σαφώς δεν έχουν διαφορά με την Αγγλικανική Εκκλησία γιατί λίγο πριν έρθει το άλλο το καλό παιδί στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και βάλει σε εφαρμογή την εγκύκλιο του Δωροθέου Προύσης ο Μελέτεος ο Μεταξάκης δύο χρόνια πιο μπροστά θα αναγνωρίσει τους Αγγλικανούς ότι έχουν ιεροσύνη. Αντιλήφθηκαν οι πατέρες του Αγίου Όρους με το πνεύμα που τους διακατήχει και από την πληροφόρηση που είχαν γιατί είχαν περάσει και κάποια χρόνια από την αλλαγή του εορτολογίου. Είμαστε στο 1927. Μάθανε πλέον τι διημήθη όλα αυτά τα χρόνια και τι υπόγειες διαδρομές ακολούθησαν αυτοί με τις κρυφές και υπόγειες συνεννοήσεις τους και είπανε ότι όλο αυτό το κάνετε, δεν έχετε καμία διαφορά από τους Αγγλικανούς και από τους Παπικούς. Και τώρα μια και αναφέραμε ορισμένα περιληπτικά για τον Χρυσόστομο τον Παπαδόπουλο αυτό που τελικά έκανε την αλλαγή του ορθολογίου στην Ελλάδα θα μιλήσουμε για τον έτερο μασόνο ηγέτη που πήρε τη θέση στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολη στο μελέτη του Μεταξάκη μια μορφή πολύ δύσκολη ε, όπως σας έχω πει και σε άλλε εκπομπές είναι μασόνος είναι αποδεδειγμένο ότι ήταν μασόνο. Ε, ήταν μασόνο και είναι αποδεδειγμένο ότι ήταν μασόνο και επικαλούμε διδακτορική διατριβή του νυν Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου Βιάνου και Καστελίου Ανδρέα Νανάκη, καθηγητού Πανεπιστημίου σήμερα, ο οποίο το χαρακτηρίζει μασόνο. Και λέει πραγματικά ήταν μασόνο. Απλώ ο άλλο οικουμενιστή και ο. Ο Νανάκης, λέει δεν πειράζει που είναι μασόνος. Δηλαδή το ξέρει ότι είναι μασόνος αλλά δεν πειράζει. Ναι, αλλά η δική σας εκκλησία είχε πάρει πριν από λίγα χρόνια, η εκκλησία βάλτε εισαγωγικά, να μην ξεχνιόμαστε, είχε πάρει απόφαση ότι δεν μπορεί να είναι κάποιο ιερωμένο και μασόνος. Σαφώ δεν μπορεί να είσαι μασόνο και ιερωμένο, όταν μασόνο το πρώτο που υπόσχεσε ότι πάνω απ' όλα είναι η μασονία. Ούτε η πίστη σου, ούτε η οικογένειά σου, ούτε τίποτα. Πάνω από όλα είναι η Μασονία. Δηλαδή, πάνω από την Εκκλησία και πάνω από τον Χριστό βάζουν τη Μασονία. Τον Μάτ. Ποιο είναι ο Μάτ, ο Μέγας Αρχιτέκτονας του Σύμπαντο. Ο Θεό του. Ο Αντίχριστος δηλαδή, ο Διάβολο. Λοιπόν, θα έρθουμε τώρα να συζητήσουμε το θέμα του Μελετίου Μεταξάκη. Ποια μορφή ήταν αυτό, ποιο ήταν. τι έκανε και θα δούμε τι διαδραμάτισε το ρόλο του σε όλη αυτή την ιστορία. Ο μελέτη Ξεκίνησε από διάκονος στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, Άρχισε να φυτά εκεί στην Ιερατική ε, Σχολή του Παναγίου Τάφου το 1898. Ε, εκεί τότε το χειροτονήσανε και διάκονο και τον ονόμασαν Μελέτιο. συνέχισε τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή του Μιού Σταυρού και το 1900 περίπου αποφύτησε. Το 1903 τώρα ορίστηκε αρχιγραμματεύς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. 1903, γραμματεύς, διάκονος και γραμματεύς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Τι γίνεται εκεί πέρα όμως. Από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων αντιλαμβάνονται ποιος είναι αυτός και τον, ο πατριάρχης Δαμιανός τότε του πατριάρχη Ιεροσολύμων τον εκδιώκει με το χειρότερο τρόπο και μάλιστα θεώρησε ε, για την εκδίωξή του ότι η πολιτεία του δηλαδή η ζωή του ήταν αντάρτικη πραγματικά σε όλη τη ζωή αυτός ο μελέτης ο Μεταξάκης ήταν ένας καινοτόμο νεοτεριστής που προσπαθούσε να του πάρει την εκκλησία πάνω κάτω και ό,τι έβρισκε στο δρόμο του να τα καταστρέψει. Παρόλα αυτά όμως είχε πολύ ισχυρού φίλους πίσω. Είπαμε είχε τη μασονία. Ήταν σε πολλές μασονικές στο, στο γραμμένος και στους Κωνσταντινούπολεως στην, στην Στοά ήταν την Ανατολή και παρόλο που εκδιώχθηκε και έφυγε άρον άρον από, το, από τα αεροσόλυμα, ξαφνικά τον βλέπουμε το 1910, εκλέγεται Μητροπολίτης Κιτίου στην Κύπρο. Διοχθεί τώρα από τα αεροσόλυμα, παρακολουθήστε λίγο την πορεία του. Διώκεται από τα αεροσόλυμα, πάει στην Κύπρο και εκεί στην Κύπρο γίνεται Μητροπολίτης Κιτίου. Από εκεί φεύγει 8 χρόνια αργότερα με πολλές κατηγορίες του από την Σύνοδο της Κύπρου. Και τι γίνεται. Ανατρέπεται στην Αθήνα ο νόμιμος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο Θεόκλητος και βάζουν με το στανιό η επαναστατική κυβέρνηση Βενιζέλου τον Μελέτιο, ο οποίος έχει εκδιωχθεί για δεύτερη φορά από την Κύπρο. Για πολλά, άμα σας πω ότι έχει κάνει, θα πάρουμε 500 εκπομπές για να συζητάμε για αυτό το πρόσωπο. Σας τα λέω λοιπόν περιληπτικά. Φεύγει λοιπόν από την, από την Μητρόπολη του Απτοκίτιο της Κύπρου, γίνεται Αρχιεπίσκοπος Αθηνών για δύο χρόνια. Λοιπόν, τώρα Πώ να τον εκλέξουν. Έχει πίσω του βεβαρημένο παρελθόν. Διωγμένο από την εκκλησία των Ιεροσολύμων, διωγμένο από την εκκλησία τη Κύπρου. Μαγειρεύει η παναστατική κυβέρνηση τότε διάφορα τέτοια και με τέσσερι μόνο ψήφου εκλέγεται Μητροπολίτη. Με τέσσερις μόνο ψήφου εκλέγεται Μητροπολίτη Αθηνών. Και από τότε άρχισε να προωθεί τι καινοτομίε του ένα από τα έργα του ποιο ήταν ως αρχιεπίσκοπος Αθηνών απαγόρευσε τις αγρυπνίες γιατί τις θεωρούσε απαρχαιωμένη συνήθεια και επίσης οι αγρυπνίες στενοχωρούσαν τους ετεροδόξους και ιδιαίτερα τους εγκλικανούς όταν επισκέπτονταν την Αθήνα ε, θα το ξέρετε και εσείς πολλοί επίσκοποι με το νέο, με το νέο και πολλοί μητροπολίδες απαγορεύουν τις αγρυπνίες βλέπετε στο πνεύμα του οικουμενισμού είναι από τότε διαποτισμένοι. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο να είστε υποψιασμένοι, να είστε πονηρευμένοι. Τις εκδιώκουν τις αγρυπνίες, δεν τις θέλουν τις αγρυπνίες. Για να μην έχουν αγρυπνίες δεν κάνουν οι προτεστάντες, αγρυπνίες δεν κάνουν οι δυτικοί. Να μην έχει και κάτι να ξεχωρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί λέει και ενοχλούσε τους Αγγλικανούς. Πόσους αγγλικανού είχαμε εκείνη την εποχή τώρα. Ε, το 1918 στην ε, Αθήνα και πώς ενοχλούνταν δεν ξέρω λοιπόν δύο χρόνια θα προλάβει να μείνει στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών παρόλα αυτά το 19 πριν από την Αιγύκλειο του Δωροθέου Προύσης που έγινε το 20 το 19 θέτει αλλαγής θέμα αλλαγής του εορτολογίου Εκθρονίζεται όμως, φεύγει αερονάρον ε, και μάλιστα επανέρχεται ο Θεόκλητος που τον είχαν διώξει και ο Θεόκλητος ε, τον καθερεί. Τον καθερεί γιατί έκανε και μήνυση εναντίον του καθηγητή του Πανεπιστημίου τότε ο Παύλος ο Καρολίδης. Επί αμαρτήμαση εναντίον υπερτάτων θετικών νόμου της πολιτείας γιατί υπερεύει πολλούς νόμους της πολιτείας και της εκκλησίας και καθερείται από την αρχιεπισκοπή από το αξίωμά του χάνει το επισκοπικό αξίωμα είπαμε όμως πρωτοστάτης πολλούς είχε πίσω του αυτός λοιπόν καταφεύγει στην Αμερική εκλέγεται για λίγο αρχιεπίσκοπος Αμερικής δείτε διαδρομή Ιεροσόλυμα, Κύπρος Αθήνα, Αμερική. Και από την Αμερική πήγε στην αγκαλιά του φίλου του εκεί πέρα, εγώ, στο ΕΣ, με τις Μασονίες και μάλιστα τότε όλοι λέγανε ότι κυκλοφο... όχι λέγανε, είχε φωτογραφίες. Με ρεμπούπλικα, κουστομάκι, γραβατούλα, ε, ήταν gentleman κυκλοφορούσε. Πάντα ράσα, πάντα άμφια, πάντα πάντα. Και φτάνουμε στο 1921, λοιπόν, βλέπετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τι γίνεται, 22, η καταστροφή της Μύρνης. Τι γίνεται, 21, η εκλογή του Μελετίου Μεταξάκη στον Πατριαρχικό Θρόνο. Να οι καταστροφές. Να γιατί μας εγκαταλείπει ο Θεός. Γιατί επαναστατούμε εναντίον Του. Γιατί επαναστατούμε με εναντίον Του. Διάβαζα σήμερα σε, στην Παλαιά Διαθήκη στον Μαλαχία όπου είχε μια προφητεία που λέει όταν οι ιερεί μου λέει απιστούν και επαναστατούν εναντίον μου, παίρνω και εγώ τη χάρη και από τη χώρα ολόκληρη. Και από τη χώρα ολόκληρη. Βλέπετε, για χάρη του προφίτιλια έβρεξε, για χάρη του προφίτιλια έκλεισε του ουρανούς Για χάρη των καλών ιερέων ευ ευωδώνει ο Θεός τα πράγματα ενό κράτου για χάρη των κακών ιερέων μάλλον εξαιτία των κακών ιερέων τα πράγματα του έθνους και του κράτους πάνε κατά διαβόλου τώρα αντιλαμβάνεστε γιατί πάει η πατρίδα μας κατά διαβόλου γιατί όλοι αυτοί είναι μασόνοι είναι οικουμενιστές, είναι πουλημένοι είναι αργυρώνητοι, είναι συμμονιακοί είναι μήπως τίποτα άλλο και μας πιάσει και το εσουρού λοιπόν αυτό τώρα πραξικοπηματικά. Πραξικοπηματικά. Ενώ βάζει υποψηφιότητα ένα άλλο πατριώτη για να εκλεγεί ο Γερμανό Καραβαγγέλη. Που θα το δούμε την Κυριακή, θα το συζητήσουμε αυτόν τον Μακεδονόμαχο ήρωα, τον Γερμανό Καραβαγγέλη, τον Μητροπολίτη Καστοριά. Πάνε και του την πέφτουν όλοι του Γερμανού Καραβαγγέλη και του λένε μη, 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 γιατί ο μελέτης μεταξάκης έχει πολλούς φίλους στην Αμερική και θα μας φέρει λεφτά και θα αναστήσει το Πατριαρχείο που είναι οικονομικά πεσμένο και και και. Διάφοροι και από την κυβέρνηση πίεσαν πάρα πολύ τον Γερμανό Καραβαγγέλη. Αυτόν τον ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα, του Μητροπολίτη Καστοριάς, αποσύρει την υποψηφιότητά του και εκλέγεται ως Οικουμενικός Πατριάρχης ε, με 14 ψήφους, έναντι 41 που τον καταψήφισαν. Θα μου πείτε, τον καταψήφισαν 41. Το ψήφισαν 14 και εκλέχθηκε. εκλέχθηκε. Τι να κάνουμε. Γίνονται και αυτά. Γίνονται και αυτές οι αλχημίες. Γιατί η κυβέρνηση των Αθηνών πίεσε, η CIA πίεσε. CIA τώρα που το είπα θυμήθηκα, είπαμε για τη Σύνοδο της Κρήτης. Η CIA διοργάνωσε τη Σύνοδο της Κρήτης και τη χρηματοδότησε το 16 στο Κολυμπάρι. Βλέπετε πώς ανακατεύονται παντού όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και ο μελέτη μεταξάκη λοιπόν γίνεται Πατριάρχη Κωνσταντινού Πόλεως. Και αφού γίνεται Πατριάρχη Κωνσταντινού Πόλεως, παραμένει και αλλάζει το ορτολόγιο τώρα σε συνεννόηση με τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο. Αρχίζω να τρέχω γιατί με τρέχει και ο χρόνο και με κυνηγάει. Για να σα προλάβω τουλάχιστον να σα κλείσω, μη σα αφήσω μισό το μελέτη ο μεταξάκι. Μένει 17 μήνε όλο και όλο Πατριάρχη. 17 μήνες. Δυο χρόνια έμεινε ως αρχιεπίσκοπος Αθηνών, 17 μήνες εδώ Λοιπόν, μέχρι το 1923, 17 μήνες, όπου συγκάλεσε και το Πανορθόδοξο Συνέδριο της Κωνσταντινούπολεως. Και με αυτό το Πανορθόδοξο Συνέδριο υποτίθεται ότι νομοποιήθηκε για να ε, αλλάξει το, το εορτολόγιο οι αντιδράσει πολλέ εναντίον του. Ο ίδιο προσπαθεί να επιβάλλει τώρα στα άλλα πατριαρχία των Ιεροσολύμων και τη Αλεξανδρία. Εκεί όμω και αντιοχία βρίσκει από τα τρία πατριαρχία σφοδρή αντίσταση. Σφοδρότατη αντίσταση. Γι' αυτό και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου Ιεροσολύμ, τώρα είναι σήμερα με το παλαιό μερολογείο. Γιατί αντέδρασε από τότε. Θα μου πείτε τώρα επικοινωνεί με το νέο ημερολόγιο. Ε, και αυτοί τα καταπάτησαν τα ιερά και τα όσια δεν τα σέβονται πλέον. Ε, γι' αυτό θα σας πω και γιατί ξέμεινε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ενώ άλλαξε το ημερολόγιο η Κωνσταντινούπολη και η Αλεξάνδρεια. Ε, ενώ δεν το άλλαξε το Ιεροσολύμων Θα σας το εξηγήσω αυτό. Και αφού μένει λοιπόν για 17 μήνες, ε, φεύγει. Φεύγει. Γιατί φεύγει από, εκεί, από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεο, είχε έναν αντίπαλο, έναν αντίπαλο στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων που αντιδρούσε και αυτό ήταν ο Φώτιος. Ο Φώτιος ήταν λαύρο εναντίον τη αλλαγή του ορτολογίου. Ε, έστειλε επιστολέ στον ονομελέτη του Μεταξάκη και τον στόλιζε καταλήλω. Και μόλι πεθαίνει ο Φώτιο, φεύγει από το Πατριαρχείο Ρωσολίμου, ε, πάει στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, προσπαθεί να το ξετινάξει και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και αλλάζει και εκεί το ορτολόγιο. Και αυτό, αυτός είναι ο, ο μελέτηος, ο Μεταξάκης και του ήρθε και στο μυαλό να πάει και να μεταπηδήσει και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Αλλά δεν πρόλαβε και πέθανε. Και πέθανε με φρικτό τον τρόπο. Λέει, τον βρήκανε κάτω από το κρεβάτι του πεσμένο με το στόμα του. Λέει, ανοιχτό μέχρι το, Μέχρι το λαιμό κάτω έφτανε. Με, με τραγικό θάνατο είχε. Ε, εδώ αδε, αγαπητοί φίλοι του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνου θα κλείσουμε και θα τα πούμε τώρα μαζί την Κυριακή 12 με 2 για να θα μιλάμε συνέχεια και θα έχουμε κάλυψη ζωντανή για τα θέματα της Μακεδονίας και θα σας πω και εκεί ορισμένα ιστορικά γεγονότα γύρω από τη Μακεδονία που είναι άγνωστα στον τον κόσμο. Καλό σας βράδυ. Ραντεβού την Κυριακή. Ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος Ρωτοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.